Παιδιά, είμαι ο Winch και σήμερα παίζουμε Mindcube SMP, δεύτερο επεισόδιο. Και με βλέπετε με πολλά πράγματα. Και θα εξηγήσω πολλά πράγματα και ωραία. Λοιπόν, στο πρώτο επεισόδιο Mindcube που σας ρώτησα να μου πείτε τι πιστεύετε πως θα χτίσω και θα κάνω σαν project αυτή τη σεζόν, μου είπατε πολύ καράβια, λιμάνια, κρυσφύγετο, οτιδήποτε. Ο άλλος μου είπε θα χτίσω παπαγάλο. Δεν θα χτίσω παπαγάλο, παιδιά, ήταν για το thumbnail αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ένας είπε θα είπε πειρατές της Καραϊβικής και ήταν ο μοναδικός που πέσε τόσο κοντά. Αυτό που σκοπεύω να χτίσω είναι το μαύρο μαργαριτάρι. Ναι. Αυτό δεν το λες μαύρο μαργαριτάρι, αλλά είναι μια αρχή. Έχω έρθει τόσο στα ανοιχτά, γιατί θα χτίσουμε όχι μόνο το μαύρο μαργαριτάρι, αλλά θέλω να χτίσω και άλλα πλοία βασισμένα στις πειρατές της Καραϊβικής. Όπως ας πούμε αγγλικές φρεγάτες, γαλέρες, τέτοια πράγματα. Ίσως και να κάνουμε προς τα εκεί μικρές βάρκες που και καλά πηγαίνουν έρχονται με φορτία, με τέτοια πράγματα μέσα. Δεν ξέρω, θα δούμε. Λοιπόν, θα το κάνουμε σταδιακά, σιγά σιγά. Έχουμε πάρα πολύ καιρό. Η σεζόν θα κρατήσει πολύ καιρό. Οπότε, να σας δείξω λίγο τι έχω. Έχουμε αυτό εδώ πέρα. Και όπως ξέρετε, το μαύρο μαργαριτάρι είναι. Μαύρο. Προφανώς. Όμως το Minecraft δεν έχει κάποιο έτσι ανάλογο block. Οπότε. Το μαύρο μπλοκ είναι το coal, το wool, black concrete, obsidian. Αυτά ξέρω εγώ. Οπότε δεν θα έλεγε. Οπότε έκατσα και έψαξα και βρήκα πολύ dark oak εδώ πέρα. Βγήκα πολύ μακριά και βρήκα dark oak. Μάζεψα εδώ πέρα πολύ καστάκι και έχω μαζέψει και λίγα saplings εδώ πέρα. Όπου θα πάμε στον σύντα να τα κάνουμε grind. Ναι. Για να το κάνουμε dark oak. Το κύριο κομμάτι. Το πανί θα γίνει με μαύρο γου λογικά. Τα fences όπου χρειαστούν, γιατί θα χρειαστούν fences και καλά για τα πανιά, θα γίνουν με dark oak fences και αυτά μάλλον. Θα δούμε πώς. Λογικά ναι. Θα χρειαστούμε γενικότερα πολλά πράγματα. Οπότε θα πάμε να κάνουμε σιγά σιγά το δεύτερο layer και να συνεχίσουμε. Έχω κάνει εδώ πέρα την αρχή λίγο από ό,τι βλέπετε. Και θα συνεχίσουμε το δεύτερο layer. Καταρχάς αυτό να φύγει. Ναι. Ναι, για κάτσε λίγο. Ωραία. Θα το βγάλω μετά. Θυμήθηκα, το είδα βασικά, δεν θυμήθηκα. Οκ. Okay. Οπότε, ας κάνουμε. Ωραία. Λογικά θα βάλω μουσική πίσω επειδή δεν έχω κάποιο commentary να κάνω εδώ σε αυτό το κομμάτι του βίντεο. Οπότε, ναι. Ωραία. Είναι. Εντάξει. Αυτό είναι εύκολο κομμάτι. 2, 3, 4, 5. Αυτό είναι εύκολο κομμάτι. Ναι. Λογικά το κάνω σωστά. Μια μισό. Να το λάθος, βρήκα το λάθος, παιδιά. Λύθηκαν όλα. Κομπλέ. Εδώ είναι 8. Και όχι 7. Οπότε εδώ πρέπει να είναι έτσι. Εδώ πρέπει να είναι έτσι. Και εδώ πρέπει να είναι έτσι. Ωραία, θα το κάνουμε από την απέναντι μεριά. Οκ, okay, παραπήγα, μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, αυτό είναι το εύκολο κομμάτι. Απλά είναι λίγο struggle να τα βάζω δύο και θα σπέσουν και τα blocks μέσα στον ωκεανό. Αυτά. Αυτό είναι το μόνο struggle αυτού του κομματιού. Ειδικά όταν με κάνεις τέτοια misplace όπως κάνω εγώ. Το πιο δύσκολο κομμάτι θα είναι τα πανιά να κάνουμε. Τα πανιά. Και νομίζω αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Τα πανιά. Οκ. Εντάξει. Λοιπόν. Ωραία. Επίσης θέλω να μου πείτε λίγο στα comments πώς σας φαίνεται αυτή η ιδέα. Πολλοί είπατε καράβια και λιμάνια για όλα αυτά. Λιμάνι τελικά είπα ότι θα έκανα, αλλά τελικά δεν θα κάνω λιμάνι. Γιατί αποφάσισα πως τελικά δεν θα αγγίξω καθόλου γη. Σε αυτή τη σεζόν θα μένω εδώ πέρα στα καράβια. Που είναι, ξέρω, θάλασσα. Ο λόγος που θα το κάνω αυτό είναι γιατί. Για αλλαγή, ξέρω εγώ. Αλλά πέρα από αυτό και για να. Γιατί έχουμε και πλεονεκτήματα εδώ πέρα. Πρώτον, δεν μπορούν να σε ενοχλούν τα mobs, ειδικά άμα υπάρχουν creepers. Που είναι. Πού είναι το νησί, ρε μαλάκα. Κάπου εκεί είναι το νησί. Χάθηκε. Είναι σαν να είμαστε πέρα το κενό. Πέρα από εκεί. Ναι, και το δεύτερο perk είναι πως δεν χρειάζεται εδώ πέρα στη θάλασσα να κάνεις terraform. Για να φτιάξεις το δάπ εδώ κάτω έτσι όπως το θέλεις εσύ, ώστε να χτίσεις. Ναι. Και έπεσε στη θάλασσα. Οπότε αυτά είναι τα δύο πλεονεκτήματα που έχουμε εδώ πέρα.
Σκοπεύω εκτός από το μαύρο μαργαριτάρι να κάνω και άλλα πλοία. Έτσι, όπως είπα, αγγλικές φρεγάτες, γαλέρες. Αγγλικές τώρα. Αγγλικές το λέω για το τέτοιο, ρε. Κατάλαβες, για το feeling, για να νιώσουμε λίγο έτσι. Λοιπόν, ας γεμίσουμε εδώ πέρα τα κενά. Οκ. Okay. Ναι, σταμάτα λίγο να βάζεις misplace, ευχαριστώ. Καθώς βάζω εδώ πέρα τα κενά, έχω να σου πω και κάτι. Πλησιάζει οπότε η στιγμή που θα βάλω VDSL. Οπότε, μόλις έρθει αυτή τη στιγμή, θα αρχίσω και live stream και όλα αυτά. Επίσης, πρέπει να κάνω και κάτι fans για πίσω. Θα κάνουμε και προπέλα εδώ πέρα. Εδώ πέρα είναι το πίσω κομμάτι για όσο το καταλάβατε και εκείνη το μπροστά. Και εδώ πέρα πίσω κάνουμε μια προπέλα έτσι τη πλάκα, ξέρω εγώ. Η προπέλα, για όσο δεν ξέρετε, είναι το πίσω κομμάτι του πλοίου που δίνει όθηση, ξέρω εγώ. Αν γράψετε προπέλα στο Google, θα βγάλετε εικόνα και θα καταλάβετε κατευθείαν τι εννοώ. Και γι' αυτό εδώ πέρα θα χρειαστώ, νομίζω θα κάνουμε light fences. Επίσης δεν ξέρω να το κάνω σωστά. Λογικά έτσι το έχω στο screenshot. Ναι. Τρία. Ναι. Νομίζω έτσι είναι. Στην κλασική παίρνει μια μορφή πλοίου, γιατί τώρα είναι μέχρι σαν ένα μακρόστρωμα τζαφλάρι μέχρι τώρα ήταν. Νομίζω καλά πάει. Λοιπόν, και επίσης κάπως θα πρέπει να βρω έναν τρόπο να ανεβαίνω. Γιατί δεν θα είναι ώρα να εξέχει μια. Αυτή εδώ πέρα. Να εξέχει μια. Ξέρω εγώ, στήλη που θα έχει μια σκάλα πάνω και να ανεβαίνει. Δεν ξέρω αν είναι. Γιατί εκεί πέρα στην καρδιά έχουν ανεμόσχαλες, οπότε είναι πολύ πιο λογικό και όλα αυτά. Λοιπόν, είναι. Κοιτάω ένα screenshot που έχω τη πλάκα τώρα για να δω ότι το κάνω σωστά και ότι δεν κάνω την άνοιγμα. Γιατί άμα βγειλάω μετά τελείωσε, ράντε σπάσει, άντε ξανακάνε πράγμα τώρα. Okay. Πάλι άρχισε να βρέχει. Τέλεια, ρε. Πάλι άρχισε να βρέχει εδώ πέρα. Αχα. Okay. Λοιπόν, εντάξει, είναι λίγο το θέμα τώρα με τα blocks. Είναι λίγο ενοχλητικό μια που δεν είμαστε creative. Το μόνο πράγμα που είναι λίγο ενοχλητικό. Ωραία. Τάκ. Τάκ. Αυτή η σκάλα θα φύγει πάλι. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ωραία. 3. Πώς έκανα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Και 3. 3. Ωραία. Τώρα θα κάνουμε και το ίδιο από την άλλη μεριά. Ωραία. Το οποίο είναι. Σωστά το έκανα. Νομίζω ότι το κάνω. Ναι. 2. 3, 4, 5. Εντάξει, εδώ χρειάζεται να μετράς. Απλά βλέπεις από την απέναντι. Α, και ανοιχτώνει κιόλας. Τι θα κάνω γι' αυτό εγώ τώρα. Θα βάλω torches γιατί δεν έχω torches. Ναι. Για πάμε να φέρουμε λίγα τόρτσες να βάλουμε. Έχω αέρα, έχω τόρτσες να βάλω. Α, επίσης πως ανέβαινε μαλάκι. Δεν, πρόβλημα, περίμενε. Για να δω, λογικά μπορούμε, ναι μπορούμε, μπορούμε, ωραία. Έχουμε και τα blocks, ας βάλουμε και ένα τόρτς. Παπ, παπ, παπ. Βάλουμε και από εδώ, ωραία, να βλέπουμε. Εντάξει, εδώ πέρα, βασικά το μόνο κακό, όπως είπα πριν με τα mobs. Δεν έχονται mobs εδώ πέρα επειδή είναι νερό. Το μόνο κακό είναι ότι μπορεί να σπονάρει κανένα mob επάνω. Οπότε αυτό είναι το μόνο κακό. Πρέπει να προσέχεις σε τέτοια builds. Και γενικότερα να είμαστε κάπου που δεν μπορούν να έρθουν τα mobs παρά μόνο αν σπονάρουν. Το μόνο πράγμα που πρέπει να προσέχεις είναι αυτό. Να μην σπονάρουν. Ωραία. Κάτσε να μην ξεφύγω. Α, ωραία, εντάξει. Είμαστε καλά. Εδώ είναι, οκ. Okay. Μέσα ένα. Nice. Παπ. Οκ. Δεν είναι αυτά από απέναντι. Δύο. Δύο είναι, ναι. Και μετά έχουμε ένα. Και ένα. Ναι, και ένα. Και ένα. Ωραία. Λοιπόν, για να γεμίσουμε για τα κενά. Α, οκ. Ωραία. Πολύ ωραία. Και αυτή η βροχή μου σπάει τα νεύρα. Οπότε θα περιμένουμε λίγο να τελειώσει για να συνεχίσουμε να σας δείξω τι παίζει. Ωραία. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, η βροχή τελείωσε επιτέλους. Οπότε τώρα μπορώ να σας δείξω πάλι πιο καθαρά το καράβι. Ανεβάσουμε και την προπέλα κατά 3. Οκ. Okay. Μην βάζετε, δεν θα δείχνει το σότσι όπως δείχνει
δείχνει full άκυρη εδώ πέρα, γιατί είναι όλο και στο νερό, αλλά είναι full άκυρη αυτό που αυτή η προπέλα εκεί πέρα. Αλλά πιο αργότερα, όταν πάρει πιο πολύ μορφή το καράβι, θα είναι full καλύτερα. Για να δούμε ότι όλα είναι σωστά. Συμμετρικά. Νομίζω όλα είναι κομπλέ. Ναι, νομίζω όλα είναι κομπλέ. Βάζουμε και εδώ πέρα ένα τορτσάκι. Βάζουμε και στην προπέλα ένα τορτ. Οκ. Θα πάμε λίγο από εκεί πέρα, από την πλατφόρμα που έχω κάνει, για να δω κατά πόσο φαίνεται σαν πλοίο ή σαν κάτι άλλο. Λοιπόν, νομίζω παίρνει μια μορφή. Φαίνεται πολύ μικρούλι τώρα, αλλά θα είναι πολύ μεγάλο και θα είναι έτσι ωραίο. Θα είναι έτσι στιβαρό, θα φαίνεται πολύ ωραία, όμορφα. Με τα πανιά, ειδικά αφού μπουν τα πανιά. Μια που από πανιά θα έχουμε πρόβλημα, γιατί δεν έχω καθόλου γουλ. Δεν έχουμε γενικότερα καθόλου γουλ. Οπότε πρέπει να πάω να βρω πρόβατα και να βρω και πολλά καλαμάρια. Καλαμάρια δεν είναι θέμα εδώ που είμαστε. Θέμα είναι να μαζέψει το diet, την βαφή του ουσιαστικά. Okay. Οπότε αυτό που έχω αποφασίσει και θέλω να πω στα comments να μου πείτε καταρχάς πώς σας φαίνεται η ιδέα να χτίσουμε το μαύρο μαργαριτάρι. Εντάξει, όσο μπορώ να το χτίσω, έτσι. Όσο μπορώ να το χτίσω, γιατί δεν είμαι και. Ξέρω, δεν είμαι Gerakraft για να χτίζω από τη φαντασία μου. Οπότε ας κάνουμε ό,τι μπορούμε. Καλό είναι και ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Πώς φαίνεται αυτή η ιδέα, και δεύτερον, αυτό που αποφάσισα τελικά είναι να μην κάνω εκείνο που σας έδειξα στο πρώτο επεισόδιο. Ήταν και καλά να κάνω μια underground σπηλιά σαν βάση. Αλλά τελικά αποφάσισα πως δεν θέλω να το κάνω αυτό, γιατί θα ήταν λίγο εκτός του project μας. Θα ήταν σαν side project, οπότε το άφησα. Και θα μένω εδώ πέρα, στο μαύρο μαργαριτάρι. Από εκεί σκέφτομαι να κάνω πιο εκεί πέρα μια φρεγάτα, ξέρω, ένα άλλο πλοίο. Και γενικότερα να κάνω μια ναυμαχία ουσιαστικά το project θα είναι. Θέλω να κάνω μια ναυμαχία. Χωρίς όμως να κάνω και καλά ότι πετάγονται και κανονιές και όλα αυτά. Απλά πλοία, ωραία και καλά όλα αυτά. Και ίσως προς το τέλος, αφού έχω κάνει το μαύρο μαργαριτάρι, έχουμε κάνει φρεγάτες από εκεί, γαλέρες, βάρκες, καραβάκια, οτιδήποτε, έχει γίνει χαμός εδώ πέρα. Σκέφτομαι να κάνω και το Kraken από το επεισόδιο, από την ταινία των Πειρατές της Καραϊβικής, που βύθισε το μαύρο μαργαριτάρι. Δεν θυμάμαι ποια ταινία είναι. Και σκέφτομαι και καλά να βγάζω πλοκάμια εκεί πέρα με obsidian και να το και καλά γραπώνω εδώ πέρα το καράβι και όλα αυτά. Το πώς θα το κάνω αυτό, εγώ δεν ξέρω, θα δούμε. Θα ζητήσω βοήθεια από τον DLB λογικά, που είναι καλό στο building και όλα αυτά, να το κάνουμε μαζί άμα είναι. Και ίσως τον φέρω και από τα επόμενα επεισόδια να χτίσουμε μαζί το υπόλοιπο καραβάκι. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αυτά χτίσαμε. Δεν ήταν πολλά, αλλά όπως σας είπα, δεν θα βλέπετε στα βίντεο μου, τουλάχιστον στα δικά μου. Mining και όλα αυτά, building, mining, farming και όλα αυτά. Αυτά τα έχουμε κάνει εκεί πέρα, farms και όλα αυτά τα πάντα. Grinders τα πάντα εδώ πέρα, από μένα θα βλέπετε πιο πολύ builds. Οπότε αυτά ήταν από μένα για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο πάρα πολύ. Άμα σας άρεσε μπορείτε να αφήσετε ένα like. Επίσης, ευχαριστώ πάρα πολύ για το προηγούμενο βίντεο, γιατί στο προηγούμενο βίντεο φτάσαμε τα 1000 και έλα, 6, 5. Όχι, τετραψήφιση είναι, μαλάκα, τι λες. Πήγα από πενταψήφιος αριθμός. Οκ, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Άμα είσαι νέος στο κανάλι, μπορείς να κάνεις μια εγγραφή να φτάσουμε και το στόχο μας που είναι 10.000 πριν το 2018. Ανεβαίνουμε πολύ γρήγορα, είμαστε γύρω στα 9.700 αυτή τη στιγμή. 9.700 παρακάτω κάπου εκεί. Και ναι, άφησε μου στα comments να μου πεις τι πιστεύεις για το μαύρο μαργαριτάρι, για το project μας. Και άφησε μου και άλλες ιδέες για το τι θες να χτίσω. Είμαι ο Winch και θα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye.